Ακούστε προσεκτικά, γιατί αυτό που πρόκειται να αποκαλύψουμε σήμερα θα σας καθυλώσει. Η εμπλοκή της Αμαλίας στον εμπρισμό του σπιτιού των Βρετάκων έρχεται στο φως και οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες. Ετοιμαστείτε να βουτήξουμε στη συνέχεια της σειράς, εκεί όπου οι αλήθειες που κρύβονταν για τόσο καιρό αρχίζουν να αποκαλύπτονται, φέρνοντας τα πάνω κάτω. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο Δημοσθένης, με την αίσθηση ότι κάτι βρωμάει, μαθαίνει ξαφνικά ότι ο Μιχάλης τον κατήγγειλε στον Κουράκο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν τον αφήνει αδιάφορο. Αντίθετα, τον κάνει να πάρει τα μέτρα του, να σκεφτεί τα επόμενα βήματά του. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα αφήσει κάτι τέτοιο να περάσει έτσι απλά. Αντίθετα, είναι έτοιμος να αναλάβει δράση και ποιος ξέρει που μπορεί να φτάσει για να προστατεύσει τον εαυτό του. Ο Δημοσθένης είναι ένα άτομο που δεν διστάζει να πάρει αποφάσεις, ακόμη και αν αυτές είναι δύσκολες ή επικίνδυνες. Έχει μάθει να ελίσσεται, να υπολογίζει κάθε κίνηση και τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κωνσταντίνος αντιμετωπίζει και αυτό σοβαρά προβλήματα. Το πειθαρχικό είναι πλέον στο κατόπι του και η ανησυχία ότι μπορεί να του αφαιρέσουν την άδεια είναι ολοφάνερη. Είναι σαν να βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προσπαθώντας να σώσει τη δουλειά του και ό,τι έχει χτιστεί μέχρι τώρα. Η πίεση είναι αφόρητη. Και φαίνεται πως οι αποφάσεις που θα πάρει τώρα θα καθορίσουν την πορεία του από εδώ και πέρα. Η σκέψη της πιθανής απώλειας της άδειάς του το στοιχιώνει. Δεν είναι απλά η καριέρα του που διακυβεύεται, αλλά και η αξιοπρέπειά του. Η ζωή του είναι γεμάτη αβεβαιότητα και οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία του. Και μετά έχουμε την Άννα. Η Άννα, χωρίς να το καταλάβει, γίνεται η αφορμή για κάτι πολύ σημαντικό. Η Αριάδνη, που μέχρι τώρα ήταν περιορισμένη στο αναπηρικό καροτσάκι, ξαφνικά κινητοποιείται. Είναι μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ένας θρίαμβος της θέλησης και της δύναμης του ανθρώπου. Η Άννα, χωρίς καν να το καταλάβει, έχει συμβάλει στο να αλλάξει η ζωή της Αριάδνης. Είναι μία από αυτές τις μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το κάθε τι που κάνουμε, ακόμη και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η στιγμή αυτή γεμίζει ελπίδα σε όλους όσους την παρακολουθούν. Η Αριάδνη, μετά από τόσο καιρό, βρίσκει τη δύναμη να ξανασταθεί στα πόδια της. Είναι μια στιγμή που μας υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι γεμάτη απρόβλεπτες δυνατότητες και ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να κάνει θαύματα. Πάμε τώρα στα ραντεβού του Μιλτιάδη και της Βασιλικής. Τα πράγματα ανάμεσά τους προχωρούν και δεν είναι απλά φιλικά. Αλλά προς το παρόν, κανείς άλλος δεν ξέρει τι γίνεται μεταξύ τους. Ο περίγυρος της Βασιλικής είναι εντελώς ανυποψίαστος. Και μεταξύ μας, ίσως είναι καλύτερα έτσι για την ώρα. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί όταν αρχίσουν να βγαίνουν όλα στη φόρα. Οι στιγμές που περνούν μαζί είναι γεμάτες ένταση και πάθος. Και αυτό τους δίνει ζωή. Όμως η μυστικότητα αυτή μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Όσο περισσότερο κρατούν το δεσμό τους κρυφό, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πιθανότητα να αποκαλυφθούν με τον πιο άβολο τρόπο. Είναι σαν να παίζουν με τη φωτιά. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα βγει στο φως. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε τον Λυκούργο να δίνει την έγκρισή του για το συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Μάνος και η υπόλοιπη ομάδα έχουν πλέον το πράσινο φως για να προχωρήσουν στην εργασία τους με τον Ανδρέα Βαρότσο. Μια συνεργασία που υπόσχεται πολλά και πιθανότατα θα φέρει μεγάλες αλλαγές. Είναι ένα βήμα που δείχνει πόσο προσεκτικά έχουμε μελετήσει τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα
αν όλα θα πάνε όπως τα έχουν σχεδιάσει. Ο Μάνος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, βλέπει την ευκαιρία αυτή σαν μια νέα αρχή. Έχει μεγάλα σχέδια και η συνεργασία με τον Βαρότσο θα μπορούσε να του ανοίξει νέους ορίζοντες. Όμως η αβεβαιότητα είναι πάντα εκεί. Κάθε νέο ξεκίνημα κρύβει κινδύνους και ο Μάνος το ξέρει καλά. Το ερώτημα είναι αν η ομάδα του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα έρθουν. Και τώρα ας μιλήσουμε για τον Πότη. Ο Πότης είναι σε μια κατάσταση που θέλει απεγνωσμένα να επανορθώσει με την Άννα. Έτσι σκέφτεται να της κάνει ένα πολύ ακριβό δώρο, ελπίζοντας ότι αυτό θα την κάνει να το συγχωρέσει. Είναι μια κίνηση γεμάτη απελπισία αλλά και αγάπη. Κάτι που δείχνει πόσο πολύ του νοιάζεται για εκείνη και πόσο την πονάει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα. Ο Πότης είναι ένας άνθρωπος που παρά τα λάθη του θέλει να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Κάθε του κίνηση δείχνει πόσο πολύ τον έχει πονέσει η απόσταση που έχει δημιουργηθεί με την Άννα. Το δώρο αυτό δεν είναι απλά μια κίνηση πολυτέλειας, είναι ένας τρόπος να της δείξει πόσο σημαντική είναι για εκείνον. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, οι σχέσεις δεν φτιάχνονται μόνο με δώρα. Θα πρέπει να δούμε αν η Άννα είναι έτοιμη να το συγχωρέσει πραγματικά. Και εδώ σας έχουμε αφήσει το καλύτερο για το τέλος. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, έρχεται στο φως η ανάμιξη της Αμαλίας στον εμπρισμό του σπιτιού των Βρετάκων. Αυτό το γεγονός τα αλλάζει όλα, φέρνει τα πάνω κάτω. Η Αμαλία δεν είναι πια το άτομο που όλοι νόμιζαν. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γιατί το έκανε? Ποιος ήταν ο πραγματικός της στόχος? Και το πιο σημαντικό, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Η αποκάλυψη αυτή είναι μόνο η αρχή και είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ακόμη πιο συνταρακτικές εξελίξεις. Η Αμαλία με την πράξη της αυτή αποκαλύπτεται ως ένας χαρακτήρας γεμάτος μυστικά και σκοτεινά κίνητρα. Είναι μια αποκάλυψη που θα ανατρέψει τις ζωές όλων γύρω της, καθώς πάρα πολλοί την εμπιστεύτηκαν. Συνέπειες αυτής της πράξης δεν θα είναι μόνο για τους Βρετάκους, αλλά θα επηρεάσουν τους πάντες. Το μυστήριο γύρω από την Αμαλία μεγαλώνει και οι απαντήσεις που θα δοθούν θα αλλάξουν τον τρόπο που την βλέπουν όλοι. Η ιστορία αυτή είναι γεμάτη ανατροπές και κάθε μικρή λεπτομέρεια έχει τη δική της σημασία. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και οι εξελίξεις τρέχουν. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία και οι αποφάσεις που παίρνουν τώρα θα καθορίσουν το μέλλον τους. Όλες οι ζωές των χαρακτήρων είναι σαν ντόμινο όπου η μία κίνηση επηρεάζει την άλλη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω. Η συνέχεια προβλέπεται καθηλωτική. Μείνετε μαζί μας μέχρι το επόμενο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!